Όλοι κρύβουμε μέσα μας μια θεϊκή πλευρά η οποία δεν γεννιέται ποτέ και δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτή η πλευρά μας για να εκφραστεί μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα πάνω στη γη χρειάζεται διαφορετικές προσωπικότητες ανάλογα τη στιγμή. Αυτές τις προσωπικότητες τις ονομάζουμε αρχέτυπα. Υπάρχουν διαφόρων ειδών αρχέτυπα, παραδείγματος χάρη τα ζώδια ενός αστρολογικού χάρτη είναι αρχέτυπα, οι κάρτες ταρό μπορούν να λειτουργήσουν σαν αρχέτυπα, καθώς και οι θεοί διαφόρων θρησκειών είναι επίσης αρχέτυπα. Για παράδειγμα, ένας άντρας ο οποίος εκπροσωπεί πιο πολύ το αρχέτυπο του θεού Δία είναι ένας άντρας ο οποίος είναι επιτυχημένος στη δουλειά του και στηρίζει την οικογένειά του οικονομικά. Μία γυναίκα Άρτεμις είναι μία γυναίκα η οποία ενδιαφέρεται πολύ για την αποστολή της στη γη, βάζει στόχους και τους επιτυγχάνει. Μία γυναίκα Αφροδίτη είναι μία γυναίκα που δεν τρέπεται να δείξει την ομορφιά της και γενικότερα να έρθει σε επαφή με το αντίθετο φύλο. Ή παραδείγματος χάρη ένας άντρας Απόλλωνας είναι ένας άντρας ο οποίος εκφράζεται πιο πολύ μέσα από το μυαλό του, μέσα από τις σκέψεις και τις ιδέες και δεν έχει τόσο καλή επαφή με τα συναισθήματα όπως παραδείγματος χάρη ένας Ποσειδώνας. Είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος να κλίνει προς, να έχει τη τάση να κλίνει προς ένα αρχέτυπο ή κάποιο άλλο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πνεύμα να έχει την ελευθερία να μπαίνει σε οποιοδήποτε αρχέτυπο επιθυμεί ανάλογα τη στιγμή. Στο σεμινάριο μου χορεύοντας με τους θεούς και τις θεές, αυτό που θα κάνουμε, θα αισθανθούμε αυτά τα αρχέτυπα μέσα μας, γιατί βασικά βρίσκονται μέσα μας και βρίσκονται παντού. Και επίσης θα αναγνωρίσουμε για ποιους λόγους κάποια από αυτά τα αρχέτυπα τα έχουμε μπλοκάρει και κάποια από αυτά τα αρχέτυπα ίσως τους έχουμε δώσει περισσότερη δύναμη από ό,τι χρειάζεται. Για παράδειγμα, μία γυναίκα η οποία έχει υπερφορτώσει το αρχέτυπο της θεάς Δήμητρας μέσα της είναι μία γυναίκα η οποία είναι υπερβολικά μητέρα, δίνεται πολύ στους ανθρώπους, φροντίζει υπερβολικά τους άλλους και περνάει το περισσότερο χρόνο της με τα παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση αυτή η γυναίκα πολύ πιθανό να έχει προβλήματα με το σύζυγο ή με τον εραστή της γιατί της λείπει το αρχέτυπο της Αφροδίτης. Ή για παράδειγμα ένας άντρας ο οποίος είναι υπερβολικά δίας, ίσως να είναι υπερβολικά αφιερωμένος στη δουλειά του και πολύ λιγότερο στη σχέση του με τους φίλους του ή με την οικογένειά του και γενικότερα να μην του είναι εύκολο να έχει πρόσβαση στην καρδιά. Το σεμινάριο λοιπόν αυτό θα είναι ένα δώρο στο πνεύμα, ένα δώρο το οποίο θα βοηθήσει το πνεύμα να εκφραστεί ελεύθερα από όλες αυτές τις διαφορετικές προσωπικότητες, έτσι ώστε να μπορέσει να απολαύσει όλες τις πτυχές της ζωής και όχι μόνο μερικές, καθώς και να αναπτυχθεί μέσα από αυτές.